Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε. Ένας καλεσμένος μας, ο πρώτος έτσι εκπαιδευτικός, έφυγε. Αλλά ήρθε μια άλλη καλεσμένη μας εδώ, που εκπροσωπεί και εκείνη την εκπαίδευση. Και ήρθε με μια πολύ όμορφη παρέα. Και να μας πούν κάτι πολύ όμορφο. Δηλαδή θα μας διηγηθούν όμορφες εμπειρίες. Ναι, είδες, αυτό ακριβώς. Είδες, ρώτησα το βίντεο πιο πριν. Τώρα θα μας ταξιδέψουν τα παιδιά. Και μετά θα ταξιδέψουμε. Το ήξερα, το είχα φανταστεί. Εδώ λοιπόν, με την παντάνα σας. Είναι μαζί μας η κυρία Κατερίνη Σαβουλίδη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε, μας τιμήσατε. Μαζί σας έχετε φέρει δύο μαθητές, την Δεσποινής Μαρία Οικονομάκη ναι. και τον κύριο Αναστάση Χριστάκη. Καλώς σας βρήκα. Ωραία τα λέμε. Μάλιστα, έτσι που είπες κυρία και κύριος. Δεσποινή, ναι. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, γιατί θα μιλήσουμε, κυρία Σαβουλίδη. Θα μιλήσουμε. Ταξιδέψατε πρόσφατα. Ταξιδέψαμε, ναι. Mm. Είναι τώρα μια εβδομάδα που έχουμε επιστρέψει στο Ηράκλειο. Mm. Κάναμε ένα πρόγραμμα μέσα στα πλαίσια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Erasmus Plus. Ένα πρόγραμμα κινητικότητας που αφορούσε 16 μαθητές του σχολείου μας, της τρίτης τάξης, που πήγαν για πρακτική άσκηση στη Σεβίλη της Ισπανίας. Τι όμορφα. Πανέμορφα. Στην Ισπανία, λοιπόν, και ήσασταν εκεί για δύο εβδομάδες. Ναι. Για πρακτική. Για πρακτική άσκηση, ναι. Το πρόγραμμα Erasmus Plus στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης αφορά είτε πρακτική άσκηση στην ειδικότητα που είναι κάθε παιδί, είτε σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης, εξειδίκευσης. Και ξεκινάνε από δύο εβδομάδες και πάνω σε εμάς τα προγράμματά μας. Είναι λίγο διαφορετικά από την υπόλοιπη σχολική εκπαίδευση, αλλά δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά είτε να δουλέψουν σε πραγματικές συνθήκες σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, όπως κάνανε φέτος τα παιδιά μας, είτε να κάνουν παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης όπως είχαμε κάνει πέρυσι. Οπότε τα 16 παιδιά αυτά ήταν από την ίδια κατεύθυνση, όχι. Ήταν 16 παιδιά από δύο τομείς, τον τομέα υγείας και τον τομέα τουριστικών και οικονομίας και διοίκησης. Και είχαμε τις ειδικότητες βοηθών φυσικοθεραπευτών, ο Αναστάσης είναι σε αυτή την ειδικότητα, βοηθών νοσηλευτών που είναι η Μαρία μας. Και υπήρχαν και παιδιά από το οικονομίας και διοίκησης υπαλλήλων τουριστικών επιχειρήσεων. Αλλά δεν μπορούσαμε να έρθουμε όλοι. Και τα 16 παιδιά τα συνοδεύσατε εσείς. Εγώ και ακόμα δύο συναδέλφοι, μία συναδέλφισσες, μία από κάθε μία ειδικότητα. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Σε εμάς, στο δικό μας σχολείο, είναι η πρώτη φορά που κάνουμε πρόγραμμα Erasmus για πρακτική άσκηση. Πέρυσι είχαμε κάνει πρόγραμμα κατάρτισης. Και αυτό στο εξωτερικό. Και αυτό στη Δρέσδη της Γερμανίας. Αχ, τι ωραία. Υπέροχη Δρέσδη. Πολύ ταξιδεμένο το σχολείο. Ναι, προσπαθούμε γιατί πραγματικά το πρόγραμμα αυτό, το Erasmus Plus, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλη την εκπαίδευση και για εμάς την επαγγελματική εκπαίδευση. Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα στα παιδιά μας να κάνουν ένα ταξίδι που σε άλλη περίπτωση δεν μπορούσαν να το κάνουν. Mm-hmm. Να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στις μέρες μας. Να γνωρίσουν κόσμο. Να γνωρίσουν κόσμο. Πήραν κάποια πιστοποιητικά τα οποία μετράνε στα αγγλικά και στα ελληνικά που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και αν επιλέξουν να εργαστούν εδώ αλλά και στο εξωτερικό. Αναγκάστηκαν να επικοινωνήσουν πολύ περισσότερο σε ξένες γλώσσες, στα αγγλικά, να μάθουν λίγα ισπανικά φέτος. Οπότε μάθατε και ισπανικά. Δεν μιλούσε σχεδόν κανείς αγγλικά, οπότε είμαι νοήματα. Είμαι κάποιες λέξεις. Να μας πείτε έτσι λίγο την εμπειρία σας. Βλέπουμε και φωτογραφίες εμείς εκεί. Λοιπόν, Μαρία, τι είναι αυτό που έζησε έτσι πιο έντονα? Πιστεύω η δουλειά ήταν λίγο πιο... Γιατί ήταν διαφορετικά από εδώ μας στην Ελλάδα. Ήταν η πρώτη φορά για μας να δουλέψουμε πάνω στην ειδικότητά μας. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εμάς μπορεί στην αρχή να μην ξέραμε τι θα κάνουμε, αν θα το συνεχίζουμε αυτό το επάγγελμα ή όχι. Αλλά μετά από αυτή την εμπειρία θέλουμε. Δηλαδή το αγαπήσαμε αυτό το επάγγελμα. Εσύ σιγουρεύτηκες γι' αυτό που θέλω να κάνεις? Ναι, δεν ήμουν σίγουρη. Δηλαδή έλεγα μπορεί, ενώ τώρα θέλω. Είναι όμως διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, είναι διαφορετικά από την Ελλάδα. Πιο εύκολα. Η ζωή τους γενικά είναι πιο εύκολη. Αλλά πιστεύω ότι για την δικιά μου ειδικότητα που ξέρω, ότι θα είναι και εδώ ωραία. Δηλαδή και στην Ελλάδα θα μπορώ να ανταπεξέλθω. Έκανες λοιπόν τη σωστή επιλογή. Ναι, πιστεύω. Στο σχολείο τα παιδιά κάνουν εργαστηριακά μαθήματα, αλλά κάνουν άσκηση ο ένας στον άλλον. Δεν δουλεύουν πραγματικού ασθενείς. Ενώ σε αυτό το πρόγραμμα είχαν τη δυνατότητα να δουλέψουν σε πραγματικές συνθήκες. Και ήταν και η πρώτη φορά που δούλεψαν πραγματικά. Ναι. Γνωρίσατε άτομα τα οποία σας έμειναν στο μυαλό, θα έχετε αναμνήσεις από αυτούς? Ναι, εγώ προσωπικά γνώρισα την κοπέλα που με είχε μαζί της. Και ήταν σαν... Η tutor-ας της, η υπεύθυνη για την πρακτική άσκηση. Και την έχω...
την έχω στο μυαλό μου συνέχεια και μου λείπει κιόλας. Πήρες και τις κατάλληλες συμβουλές, ναι, προφανώς. Και με βοήθησε πάρα πολύ. Έμαθα πράγματα που στο σχολείο δεν τα είχα μάθει, ας πούμε. Πρακτικά ζητήματα, ναι, που, ναι. Και μου λείπει ώρες-ώρες, δηλαδή θέλω να... Θα ήθελες να ξαναπάς. Ναι, θα ήθελα. Θα το ξαναέκανες, δηλαδή. Αυτή. Α, καλά, ναι. Εσύ? Κι εγώ μία από τα ίδια. Δούλεψα σε ένα κέντρο αποκατάστασης με ανθρώπους και με κινητικά προβλήματα και νοητικά προβλήματα. Δέθηκα πολύ γρήγορα με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί όταν είσαι για 2 εβδομάδες κάθε μέρα με αυτούς τους ανθρώπους και πρέπει να τους βοηθάς για τα καθημερινά πράγματα, είναι πολύ εύκολο να δεθείς. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα ούτε εγώ να φύγω με τίποτα. Εννοείται πως δέθηκα με την φυσικοθεραπεύτρια, γιατί δούλευα στον τομέα της φυσικοθεραπείας, ένα μεγάλο κέντρο. Και θα μπορούσα πολύ εύκολα να το συνηθίσω. Πολύ εύκολα. Άρα θα ήθελες να δουλέψεις εκεί μόνιμα. Αν μπορούσα να μην φύγω, δεν θα έφευγα. Πολύ όμορφο. Κυρία Σαβολίδη, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, όλη αυτή η διαδικασία της ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και κυρίως κουλτούρας με έναν διαφορετικό λαό και δει τώρα έτσι ένα λαό που έχουμε κοινά στοιχεία, όπως η Ισπανία, είναι θεωρώ το σημαντικότερο. Εσείς, γενικότερα, πέρα από το σχολείο, έτσι, το συγκεκριμένο, το δικό σας σχολείο, βλέπετε να γίνονται τέτοιες δράσεις το ίδιο εύκολα σε άλλα σχολεία ή δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει? Μπορώ να πω, επειδή γνωρίζω για την επαγγελματική εκπαίδευση, ότι αυτή τη στιγμή, τη φετινή χρονιά, πρέπει, αν όχι όλα, τουλάχιστον τα περισσότερα επαγγελματικά ηλίκια του Ηρακλείου να είχαν αναπτύξει παρόμοια προγράμματα. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια προσπάθεια και μια κινητικότητα, γιατί η επαγγελματική εκπαίδευση θεωρείται και είναι ο φτωχός συγγενής του εκπαιδευτικού μας συστήματος και νομίζω ότι πρέπει για το καλό όλων μας να αλλάξει αυτή η νοοτροπία, γιατί παρέχει δυνατότητες και όσο τα παιδιά είναι στο σχολείο αλλά και μετά, ίσως αρκετά περισσότερες από όσο μπορεί να φανταστεί ο κόσμος ή να νομίζει ο κόσμος. Έχουμε μια κακή φήμη που δεν ισχύει όμως και νομίζω ότι τα παιδιά μας το αποδεικνύουν και εγώ ένιωσα σαν καθηγήτριά τους πολύ περήφανη για αυτούς, για το πώς στάθηκαν στις δουλειές τους, πώς τα κατάφεραν. Χρειάστηκε να μετακινούνται μόνοι τους, δηλαδή δεν τους πήγαινε κάποιος. Γι' αυτό ήταν ένα δύσκολο πράγμα πρώτη φορά. Δηλαδή ομολογώ ότι άλλοι άνθρωποι πήγαμε όλοι μας και άλλοι άνθρωποι γυρίσαμε. Τα παιδιά είναι πολύ πιο όρημα και πολύ πιο έτοιμα να συνεχίσουν στην πραγματική ζωή, την ενήλικη ζωή. Και νομίζω η επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι για όλους, αλλά για πολλούς είναι και δεν την επιλέγουν γιατί έχουν μια λάθος εικόνα στο μυαλό τους. Ναι, θα βάλουμε μια άνω τελεία για να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Και μείναμε κάπου εκεί στη Σεβίλη. Ναι, στη Σεβίλη. Τι ωραία που θα ήταν να ήμασταν ακόμα εκεί. Να ήσασταν ακόμα εκεί, να ήμασταν και εμείς εκεί. Ωραία. Λοιπόν, ναι, έχουμε λίγο χρόνο, οπότε να είμαστε σύντομες. Τι ήθελες να ρωτήσεις? Η ερώτηση που... Επειδή τόση ώρα μας λέτε τα τόσα θετικά που σίγουρα έχει αυτό το πρόγραμμα, στην πράξη όμως δεν συναντήσετε κάποιο πρόβλημα, κάποια δυσκολία? Ναι, συναντήσαμε. Ήταν τα τρομολόγια με το λεωφορείο, γιατί ήταν μακριά. Σε εμάς ήταν περίπου 1 ώρα και 1 τέταρτο μακριά από το ξενοδοχείο που μέναμε. Στην αρχή τις πρώτες 2 μέρες δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Αλλά μετά μάθατε. Αλλά μάθαμε σιγά σιγά. Και αυτό σε κάνει να έρχεσαι και πιο αντιμέτωπος με τις ευθύνες σου. Και με τον εαυτό σου να δεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις τελικά. Ακριβώς. Όποιο πρόβλημα και να υπάρξει. Η αλήθεια είναι ότι και η Μαρία ήταν μακριά. Η αλήθεια είναι 1 ώρα και 1 τέταρτο είναι αρκετό. Εγώ ήμουν 1 ώρα και 40 λεπτά μακριά. Και εκτός από αυτό, όταν πρέπει 16 διαφορετικοί άνθρωποι να συντονιστούν μέσα σε ένα πρόγραμμα, υπάρχουν δυσκολίες. Δηλαδή, κάποιοι λένε κάποια συγκεκριμένη ώρα να κανονίσουμε κάτι. Κάποιοι άλλοι λένε κάτι άλλο. Έχουν διαφωνίες. Όμως πάντα σε συλλογικά πλαίσια. Όμως τα καταφέραμε. Προφανώς και τα καταφέραμε. Ναι. Δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση μεταξύ των παιδιών. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που σας ανταμείβει, έτσι κι αλλιώς. Και κάτι τελευταίο, γιατί νομίζω είναι σημαντικό. Πέρα από την πρακτική και τη δουλειά, είχατε χρόνο να γυρίσετε, να δείτε την πόλη, τους δρόμους ή να πάτε και σε κάποια άλλη πόλη? Ναι, πήγαμε ένα Σαββατοκύριακο στη Γρανάδα και στο Φάρο. Και ήταν πολύ ωραία. Είδαμε και διάφορα μέρη στην Σεβίλη, αξιοθέατα. Κάνε ξενάγηση, δηλαδή προβλέπετε πολιτιστικό πρόγραμμα. Μουσεία, προφανώς. Ναι, στόχος του Εράσμους είναι
πέρα από το πρακτικό κομμάτι, να γνωρίσουμε ένας τον άλλον. Οι Ευρωπαίοι πολίτες να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον. Mm-hmm. Οπότε επιβάλλεται και προτείνεται να έχουμε και πολιτιστικό πρόγραμμα και να κάνουμε και επισκέψεις. Εμείς είχαμε και την τύχη να πάμε Ισπανία μέσω Μαδρίτης, οπότε είδαμε και λίγο Μαδρίτη. Yeah. Επιστρέψαμε μέσω Βαρκελόνης, είδαμε και λίγο Βαρκελόνη. Οπότε νομίζω ότι έχουμε μια καλή γεύση τώρα. Και τώρα πρέπει να κρατήσετε τα παιδιά αυτά και του χρόνου για να τα ξανασυνεχίσετε το ταξίδι. Γιατί... Όχι, έχουμε και άλλα παιδιά. Έχουμε πάλι υποβάλει πρόταση. Ελπίζουμε να εγκριθεί, θα το μάθουμε τον Μάιο ή τον Ιούνιο. Αλλά θέλουμε να είναι κάθε φορά και άλλα παιδιά. Όσο μπορούν πιο πολλά παιδιά να επωφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα. Να σας ευχηθούμε. Να πάει καλά η πρόταση και να έχουμε επιτυχία η απάντηση. Γιατί είναι πολύ όμορφο όλο αυτό. Πραγματικά μπράβο. Και συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και την προβολή. Και να πούμε εμείς, να πούμε και στα παιδιά, εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε, να πούμε και στα παιδιά καλή επιτυχία από εδώ και πέρα. Στον επαγγελματικό σας κλάδο έτσι, που έχετε επιλέξει. Και γιατί όχι να ξαναβγείτε στο εξωτερικό έτσι, για μια βόλτα. Όχι μόνιμα. Όχι μόνιμα. Άσε με μείνουν εκεί πέρα. Θα μας ξανάρθετε. Αλλά... Εγώ μακάρι να μπορέσω να μείνω κάποια στιγμή στο εξωτερικό. Θέλω πολύ. Ειδικά η Ισπανία μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε με την πρώτη ευκαιρία θα πάω. Είναι πολλά αυτά που μπορείς να πάρεις. Το ξέρεις κι εσύ. Ανοιχτοί ορίζοντες, αυτό θέλω να ξέρω. Αλλά να μην μείνετε εκεί. Να πάρετε ιδέες και όμορφα. Ό,τι βγει. Και μετά πίσω. Επιστρέψτε.